Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κοκλώνης και συχνά με φωνάζουν Mr. Travel. Μαζί θα ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο, ανακαλύπτοντας τα μυστικά κάθε προορισμού. Νομίζετε ότι θα είμαι μόνος? Φυσικά και όχι. Μαζί με αγαπημένους καλεσμένους θα ανακαλύψουμε ξένες κουλτούρες, θα δούμε διάσημα αξιοθέατα και θα ζήσουμε όπως μόνο οι ντόπιοι ξέρουν. Κυρίες και κύριοι, δέστε τις ζώνες σας. Το ταξίδι ξεκινάει τώρα. Δεν μπορείς να πεις, σε έφερα στο πιο exclusive σημείο της Σιγκαπούρη. Γενικά είσαι ζηλιαρά. Ζηλιάρα είμαι πολύ, ναι. Μ' αρέσει, ας πούμε, με κάποιον να τον βλέπουν, ας πούμε, οι γυναίκες να λένε τι ωραίος άντρας που είναι, τι. Μ' αρέσει. Βλέπεις αυτά τα πολύ ρομαντιστά δέντρα. 8 και 15 ξεκινάει ένα μουσικό χορευτικό που παίρνει μέρος στα δέντρα. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι μαζί σου ξέρει πολύ καλά να διαχειριστεί και τους φαν του και τη σχέση του. Είναι ωραίο να βλέπεις κάποιον που με τη δουλειά του έχει καταφέρει να κάνει τον κόσμο να τον αγαπάει πάρα πολύ. Ζωολογικός κήπος μαντάει. Να ξέρεις ότι είναι πανούργα και αιμοβόρα, ε. Φαίνεται. Να δες. Το όνειρό μου αυτό ήταν να κάνω μια οικογένεια και να είμαι από μικρή παντρεμένη και να έχω παιδιά. Κάπου στο ενδιάμεσο άλλαξα και έγινε άνθρωπος καριέρας. Γιατί στη συνέντευξή σου στον Αρναούτο που μιλάγατε στο βιβλικό, υπήρχε μια απόσταση? Μπαίνω μέσα, γνωρίζω έναν άνθρωπο αρκετά μεγαλύτερο από μένα, πολύ σεβαστό στο χώρο, πολύ μεγάλο παρουσιαστή. Είμαι και σαν άνθρωπο. Του μιλάω στον ελληνικό, δεν είναι φίλο μου. Κλάρκι, νομίζω είναι το καλύτερο σημείο για να δει κάποιο τη νυχτερινή ζωή στη Σιγκαπούρη. Καιρό ήταν να με βγάλει και έξω από όλα τα βράδια. Δεν πήγαμε και πουθενά, εντάξει, μέσα στα παράπονα, μέσα στα παράπονα. Για το βράδυ, λέω. Στη μικρότερη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μια νησιωτική πολυκράτος, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε 60 νησιά. Η πόλη αυτή του μέλλοντος, εκτός της οικονομικής ευημερίας, της οικολογικής κουλτούρας και της ανάπτυξης, είναι γνωστή για τους αυστηρούς κανονισμούς και τους νόμους της. Εκτός από την τσίχλα που μπορείτε να μασίσετε μόνο με συνταγή γιατρού, απαγορεύονται το τάισμα των περιστεριών, ο γυμνισμός, το κάπνισμα, ο ναργιλές, η πώληση ερπετών, η μεταφορά του φρούτου ντουριάν σε τρένα και λεωφορεία, η πώληση αλκοόλ μετά τις 10.30 το βράδυ και πάρα πολλά άλλα. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με Wi-Fi άλλου χρήστη, να ξέρετε ότι κινδυνεύετε. Κινδυνεύετε με τρίμηνη φυλάκιση και πρόστιμο 10.000 δολαρίων. Ξανασκεφτείτε το. Η πόλη είναι ένα πραγματικό στολίδι. Πανέμορφη, πεντακάθαρη, με πολύ πράσινο και υπέροχες γειτονιές. Αφού μείναμε ενθουσιασμένοι από την Chinatown, προχωρήσαμε στη δεύτερη εξερεύνησή μας, τη μαγική Little India. Τώρα σειρά έχει η Arab Street, με τα πεντανόστιμα φαγητά, τις έντονες μυρωδιές από λιβάνι και μπαχαρικά, τα παραδοσιακά μαγαζιά της με υπέροχα χαλιά, εντυπωσιακά φαναράκια, αρωματικά κεριά και καταστήματα με κάθε λογίσκλο στο υφαντουργικά προϊόντα. Το επιβλητικό τζαμί, που το 1975 ορίστηκε εθνικό μνημείο, δεσπόζει στο τέλος του δρόμου με τους Φοίνικες, το οποίο πήρε το όνομά του από τον ισχυρό Σουλτάνο Χουσέιν Σαχ και είναι νούμερο ένα πόλος έλξης για τους τουρίστες. Δύο δρόμοι μου τράβηξαν το ενδιαφέρον στη Σιγκαπούρη. Ο ένας από αυτούς ήταν η υπέροχη Haji Lane. Ένας στενός δρόμος που φιλοξενεί κάποιες ιδιόμορφες μπουτίκ.
ανακαινισμένα μοδάτα και μοντέρνα καταστήματα, πολύχρωμα γκράφιτι στους τοίχους, εστιατόρια με άποψη και γάτες που χαλαρώνουν στα μπαρ. Αργά το απόγευμα είναι η καλύτερη στιγμή για να το επισκεφτείτε, καθώς οι δρόμοι είναι πιο δροσεροί και τα εστιατόρια ανοίγουν. Η Χάλι Λέιν είναι ένας δρόμος που μου έφτιαξε τη διάθεση. Αφήσαμε όμως τα κεφάτα μπαράκια της Χάτζι Λέιν για να πάμε στο πιο φημισμένο μπαρ της πόλης, στο ιστορικό ξενοδοχείο Raffles. Στο Long Bar δημιουργήθηκε το 1915 το διακριτικό ροζ κοκτέιλ Singapore Sling από τον Κινέζο μπάρμαν Νιάνγκ Τονγκ Μπουν. Το διάσημο κοκτέιλ, που η δημοτικότητά του παραμένει διαχρονική, υπερβαίνει συχνά τις 1000 παραγγελίες την ημέρα και κοστίζει 22 ευρώ. Το Long Bar προσέλκυσε συγγραφείς και ποιητές, όπως ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και λέγεται ότι εδώ πυροβολήθηκε και η τελευταία τίγρη της Σιγκαπούρης. Σε έφερα εδώ πέρα για να πιούμε αυτό το διάσημο κοκτέιλ, το Singapore Sling. Ανυπομονώ το δικό. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, είναι το μοναδικό μέρος που μπορείς να φας φιστίκια και να τα πετάξεις κάτω. Δεν μπορώ να ξέρεις, έχω πρόβλημα. Δεν βλέπεις εδώ πως είναι το πάτωμα. Θέλω να πάρω τη σκούπα και να τα σαρώσω. Κοίτα, όλα. Το παίρνεις κάτω. Μου έφυγα και το φιστίκι. Σου βγήκε αυτό. Λοιπόν, είναι παράδοση εδώ. Για πες μου, ναι. Στην Σιγκαπούρη απαγορεύεται να φας μέχρι και τσίχλα. Γιατί αν τη μασίζεις και την πετάξεις κάτω, είναι αδίκημα. Το μοναδικό μέρος που μπορείς να κάνεις ό,τι θες και να πετάξεις ό,τι υπάρχει στο τραπέζι κάτω, είναι εδώ. Κάπως ξεδίνουν και αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Άρα, κάτι ήξερα που δεν έκανα τη συνέντευξή σου εδώ. Ναι. Γιατί φοβάσαι μου σου πέταγα πιστήκια. Γιατί φοβάμαι που πέταγες πιστήκια. Όχι, δεν θα σου πέταγα. Μπορεί να το πέταγα κάτι. Τα πιστήκια όμως. Χαρίζουνε βλέπω τα πιστήκια. Δεν είναι πιο μικρά από τα δικά μας. Κάπως είναι περίεργα. Εγώ δηλαδή που τα είδα είναι... Δεν είναι αράπικα νομίζω. Είναι σιγκαπουριανά μάλλον. Ας που να έρθει αυτό το κοκτέιλ νομίζω θα έχουμε φάει τα πιστήκια. Ναι. Δεν υπάρχει. Εσύ δεν τα έχεις φάει, εγώ τα τρώω. Εσύ τα πετάς κάτω. Ναι. Τι έχει μέσα από το κοκτέιλ. Όταν τσακώνεσαι σχέση που τα σπάς. Αν δεν τσακώνομαι. Ναι, ποτέ. Ωραία, ρε παιδί μου, σε όλες τις σχέσεις υπάρχει ένταση κάποια στιγμή. Δεν έχω μαλώσει ποτέ. Ναι. Δεν έχεις εκνευριστεί ποτέ. Ξέρεις τι, νομίζω ότι αν εκνευριζόμαστε το κάνουμε γιατί βλέπουμε τα πράγματα μόνο από τη δική μας οπτική γωνία και δεν μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Όταν είμαι όχι μόνο σε σχέση και με φίλους μου, γενικά όταν υπάρχει κάποια παρεξήγηση θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να μπει στη θέση του άλλου και μετά να κάνεις την κίνησή σου, να απαντήσεις ή να μπεις στη διαδικασία, να μαλώσεις, να γίνει οτιδήποτε. Επειδή βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου, δεν μαλώνω. Καταλαβαίνω από την άλλη μεριά. Γενικά είσαι ζηλιάρα. Ζηλιάρα είμαι πολύ, ναι. Ψάχνεις κινητά και τέτοια μπαίνεις. Όχι, ποτέ. Ζηλεύω με την καλή έννοια. Ξέρεις τι, το θαυμάζω τον άλλον. Τον ζηλεύω ωραία. Δηλαδή, μ' αρέσει, ας πούμε, με κάποιον να τον βλέπουν, ας πούμε, οι γυναίκες να λένε τι ωραίος άντρας που είναι. Τι. Μ' αρέσει. Τώρα δεν μπορώ να σε ρωτήσω, λοιπόν. Τι θα με ρωτήσεις πάλι, τι θες. Περίμενε. Πες λοιπόν ότι έχει σχέση με ένα διάσημο. Ναι. Για να μην λέμε ονόματα. Α, μην πούμε ποια ονόματα. Λοιπόν, όχι, okay, τα έχουμε πει, τα έχουν πει, άλλα. Έχει λοιπόν με ένα διάσημο. Αυτό είναι τραγουδιστή, τον θέλουν όλε οι κοπέλε. Α γίνει κάτι άλλο, γιατί είναι τραγουδιστή. Να είναι κάτι άλλο αυτή τη φορά. Είναι κάτι που ρε παιδί μου τον θέλουν πολύ, έχει φαν. Ναι, έχει πολλού φαν. Ναι, εσύ τι κάνει όταν του στέλνουν μηνύματα ή όταν πάνε στο καμαρίνι και του λένε α, σε θέλω και τέτοια. Κοίταξε, καταρχά αν στέλνουν μηνύματα ή όχι δεν με αφορά. Δεν είναι δουλειά μου το ποιο στέλνει μηνύματα σε ποιον. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι μαζί σου ξέρει πολύ καλά να διαχειριστεί και τους φαν του και τη σχέση του. Αν τύχει ποτέ να είμαι με κάποιον και έρθουν φαν του και ουλιάζουν και αυτά, καταρχάς θα κάνω στην άκρη. Να τους δώσω το χώρο και θα χαρώ πάρα πολύ. Είναι ωραίο να βλέπεις κάποιον που με τη δουλειά του έχει καταφέρει να κάνει τον κόσμο να τον αγαπάει πάρα πολύ. Για να δεις ένα μήνυμα, δεν θα σε ενοχλήσει. Δεν θα δω το μήνυμα. Εκτός και αν μου το δείξουν. Μόνοι μου δεν θα το δω ποτέ. Αν κάποιος προσπαθήσει να δει το δικό σου μήνυμα που σου στέλνει ένας θαυμαστής, δεν έχεις πρόβλημα να σε ελέγχει όλα. Δεν έχω πρόβλημα. Να με ελέγχει νομίζω ότι είναι λάθος λέξη. Κανείς δεν ελέγχει κανένα. Έχουμε καθένας ελευθερία του εαυτού του και των κινήσεών του. Αν θέλει να δει κάποιος το κινητό μου, μπορεί απλά να με ρωτήσει. Ναι, θα πω. Να το έδειχνες. Ναι. Γι' αυτό την αγαπάμε, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η Ιλιάνα που ξέρουμε. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Λοιπόν, θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, γιατί μπήκα στα προσωπικά και έχω και άλλες ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, ζηλιάρα είσαι. Είμαι. Δεν το δείχνω να ξέρεις, αλλά μ' αρέσει. Το κρατάς όμως μέσα. Ναι, ναι.
Ωραία, όταν πληγώνεσαι, ποιος είναι ο άνθρωπος που λες το παραπονό σου? Είναι από την οικογένειά σου, είναι κάποια φίλη σου? Θα το πω πρώτα στην Έλενα. Και η δική μου είναι να το μάθω πολύ αργότερα, που πλέον δεν θα είμαι στεναχωρημένη, γιατί η οικογένειά σου το ζει το δράμα σου. Κατά κάποιο τρόπο. Οπότε μέσα σε όλο αυτό τον πανικό και με τίποτα πολλή δουλειά και με τα ταξίδια, και επειδή είμαι αρκετά μοναχικός άνθρωπος, αν θα πω κάτι στην οικογένειά μου και το περάσω στα δικό του δράμα και μετά θα με ρωτάνε κάθε μέρα, δεν με αφήνουν να το προσπεράσω, να το ξεπεράσω. Οπότε δεν το λέω, το περνάω μόνη μου. Οι σχέσεις από απόσταση είναι, πιστεύεις, εύκολο να κρατηθούν? Ναι, νομίζω ναι. Αν υπάρχει αγάπη και αμοιβαιότητα μεταξύ ενός ζευγαριού, όλα γίνονται. Δεν δημιουργείται ένα είδος ανασφάλειας λόγω της απόσταση? Ανασφάλεια έχεις ούτως ή άλλως σαν άνθρωπος, στη ζωή σου γενικά. Το θέμα είναι σε τι βαθμό το έχεις και πόσο μπορείς να το ελέγξεις. Τα ωράρια σου είναι εξαθλητικά. Ναι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι ο σύντροφός σου, όταν θα προσπαθούσε κάποια στιγμή να σε βρει και ήσουν στην Αμερική, σε casting και σε δουλειές, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να είσαι με ένα κινητό στο χέρι. Ναι, ισχύει αυτό. Έχει τύχει να έχω σχέση από απόσταση και να δουλεύω στην Αμερική και τα είχαμε κουβεντιάσει από πριν αυτά. Ήξερε ποια ώρα κοιμάμαι, ήξερε ποια ώρα δουλεύω και όταν ήμουν ελεύθερη με έβρισκε. Όταν δουλεύω δεν έχω το κινητό στα χέρια μου, ούτε μιλάω στο τηλέφωνο. Όπως σε καμία δουλειά νομίζω δεν είναι σωστό αυτό. Σου έχει τύχει να μην το βρίσκεις και να παίρνεις μια φίλη και να λες που είναι? Δεν μου έχει τύχει ποτέ με κανέναν στη ζωή μου και δεν έχω πάρει ποτέ κανέναν άλλο για να βρω σύντροφό μου. Και δεν θα το κάνω ποτέ. Όσο και να θες. Όσο και να δεν θέλω. Δεν έχεις ανησυχήσει ποτέ? Ξέρω εγώ να μην απαντήσω ένα τηλέφωνο. Δεν μου έχει τύχει να μου απαντήσουν τηλέφωνο. Φυσικά λέω σε βαθμό που να ανησυχήσω. Όχι, δεν είναι. Δεν τα κάνω αυτά. Σε έχει ψάξει κάποιο πολύ? Κοιτάξει. Ποιο είναι το πιο τρελό που έχει κάνει κάποιος, μπορείς να μου το διηγηθεί? Ίσως και αστείο, μπορεί να μην είναι τρελό. Συνήθως έρχονται κάπου και με βρίσκουν, μέχρι εκεί. Δεν σαν είναι... έκπληξη. Σαν έκπληξη, είμαι και λίγο δύσκολη να με προσεγγίσεις, οπότε απομακρύνομαι λίγο, αλλάζω πόλεις, χώρες. Και έχει τύχει να ταξιδέψουν για να με βρουν, αλλά... Και εσύ πώς αντέδρασες? Εντάξει, μου άρεσε. Ήταν ρομαντικό, ήταν γλυκό. Ωραία ήταν. Αλλά γενικά δεν μου έχουν κάνει τεράστιες εκπλήξεις στη ζωή μου. Έχεις όλα τα κορίτσια έχουν ονειρευτεί κάπως στο γάμο τους. Άλλοι με άλογα, πρίγκιπες. Εσύ. Δεν έχω φανταστεί. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχω φανταστεί. Ίσως και επειδή όταν μπήκα σε αυτή τη δουλειά, δοκιμάζουμε συνέχεια νηφικά, φοράμε. Μου έχει φύγει όλο αυτό και δεν νομίζω ότι. Σίγουρα ένας γάμος είναι ωραίο να τον κάνεις και για σένα και για. Είμαι και θρησκευόμενη εγώ, οπότε θα μου άρεσε να φανταστώ σκεπτικά εννοείται. Νομίζω ότι το να είσαι με κάποιον και να είσαι ζευγάρι δεν είναι απαραίτητα και ένας γάμος. Άμα βρίσκεις τον σύντροφό σου και τα βρίσκεται, ένα χαρτί ή μια λειτουργία δεν θα κάνει τη διαφορά. Οπότε με αυτό το σκεπτικό στο μυαλό μου και έτσι όπως έχω εγώ τη δέσμευση στο δικό μου το κεφάλι, δεν σκέφτομαι καθόλου το γάμο. Όμως σίγουρα στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα τώρα, ένας γάμος χρειάζεται. Ή θεωρείς ότι ένα ζευγάρι θα μπορούσε να ευτυχήσει και χωρίς καν να πάει στην εκκλησία? Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Αλλά θα μου άρεσε να παντρευτώ παραδοσιακά. Ήρθε και το Singapore Sling. Άντε, στηριά μας. Για δοκίμασα, μου πει. Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, ξέρεις από τι αποτελείται? Όχι, πες μου. Τζιν και πολλά λικέρ. Χυμό λεμόνι και ανανά. Το λεμόνι το καταλαβαίνω. Το λικέρ, έχει λικέρ κεράσι. Δεν είμαι το αλκοόλ και δεν καταλαβαίνω τι άλλο περιέχεται μέσα στο κοκτέιλ. Πολύ ωραίο είναι πάντως. Κατάφερε όμως να γίνει το πιο διάσημο ποτό για τη Σιγκαπούρη. Τέλειο είναι. Και τέτοια ώρα που το διαφημίζουν και το ποτηράκι τους. Κόσμος, δε. Είδες πόση ουρά έχει για να πούμε μέσα. Εγώ νομίζω ότι έρχονται για να πετάξουν κάτω τα φιστίκια. Θέλουν κάπου να νιώσουν ελεύθεροι, ρε παιδί μου. Πώς πετάγαμε πιάτα, μετά ήταν τόσο φιστίκια αυτή. Εμείς πιάτα αυτή φιστίκια. Α, πολύ ωραίο αυτό. Λες να μεθύσω, θα μου πει άλλη μία. Νομίζω δεν έχει πάρα πολύ αλκοόλ. Μόνο 42% λέει. Είμαι και νησική και ήταν να πάμε τρεκλίζοντας μετά άλλο. Ωραία είναι το Σιγκαπούρη. Ειδικά επειδή είμαστε μαζί. Νιώθω αυτό υπέροχα, είναι. Περνάω τέλεια μαζί σου, Λιάννα, είσαι. Ξέρεις, πριν έρθεις έλεγα, όχ, θα είναι πολύ αυστηρή, καμία σχέση. Κάλεσες για να δεις, Έξω καρδιά, Ιλιάννα. Θέλω να με περνάς καλά. Το κοκτέιλ ήταν τέλειο. Η Ιλιάννα ήπιε λίγο παραπάνω από το κανονικό της. Και εγώ έφαγα λίγο παραπάνω φιστίκια και γέμισα με φλούδια σχεδόν όλο το πάτωμα.
Πήγαμε στο ξενοδοχείο μας, κάναμε ένα γρήγορο ντους και ετοιμαστήκαμε για το εμπορικό κέντρο του Marina Bay. Οι αγορές μας καλούσαν. Marina Bay, στην πραγματικότητα, ναι, μιλάμε για μια πλωτή πολιτεία η οποία φτιάχτηκε πριν 9 χρόνια. Α, πρόσφατα δηλαδή. Εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο καζίνο αυτόνομο στον κόσμο. Στοίχισε, και το πιο ακριβό φυσικά, 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα τα βγάλει, θα τα βγάλει. Το ξενοδοχείο έχει 2.561 δωμάτια, δύο μουσεία, γκαλερί, αίθουσες με έργα τέχνης. Δεν είναι όμως αυτό το σημαντικότερο. Ποιο? Το σημαντικότερο είναι εκεί που θα σε πάω. Στην κορυφή του τρίδημου αυτού κτηρίου υπάρχει μία πισίνα 151 μέτρων. Στην κορυφή και θα έχουμε όλες τις αγιοπορίες στα πόδια μας. Θα κάνουμε μπάνιο και θα, ναι, βλέπουμε τους ουρανοξύστες. Ανυπομονώ. Ο χώρος του εμπορικού κέντρου είναι μαγικός. Στην είσοδο υπάρχει χώρος καζίνο με 1.400 κουλοχέριδες. Ένα μέρος της οροφής είναι σαν δεξαμενή, όπου συλλέγεται νερό, το οποίο αναδιαστήματα πέφτει σε μια τεχνητή λίμνη, υπομορφή καταράχτη. Ένα κανάλι περνάει μέσα στον τεράστιο αυτό χώρο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια πολύ όμορφη βαρκάδα, χαζεύοντας τις βιτρίνες 300 καταστημάτων μόδας και πολλών γκουρμέ εστιατορίων. Διαθέτει ακόμα και μια σειρά από laser projectors, που δίνει μια αίσθηση εικονικής πραγματικότητας του βυθού μιας θάλασσας στο πάτωμα. Εδώ βρίσκεται το πιο ακριβό αυτόνομο καζίνο στον κόσμο, 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης και της γης. Το ξενοδοχείο διαθέτει 2.561 δωμάτια, ένα εκθεσιακό κέντρο 120.000 τετραγωνικών μέτρων, εμπορικό κέντρο μουσείο, δύο μεγάλα θέατρα, εστιατόρια με διάσημου σεφ, γκαλερί με πολλά έργα τέχνης και τη μεγαλύτερη χαρτοπαικτική λέσχη εθρίων στον κόσμο, με 600 τραπέζια. Στην κορυφή των τριών ουρανοξυστών βρίσκεται η ψηλότερη πισίνα στον κόσμο, μήκους, ακούτε παρακαλώ, 150 μέτρων. Δεν μπορείς να πεις, σε έφερα στο πιο exclusive σημείο της Σιγκαπούρης. Δεν έφερες και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Εντάξει, αυτή η θέα δεν υπάρχει. Γενικά δεν υπάρχει αυτό που βλέπω μπροστά μου. Νομίζω ότι να κολυμπάς με θέα όλους τους ουρανοξύστες στην κορυφή του Marina Bay Sands, είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό και είναι φανταστικό πόσο πριβέ είναι η κατάσταση εδώ. Αλήθεια, πόση ασφάλεια έφερε. Γιατί είναι μόνο για το celebrity travel και για πελάτες του ξενοδοχείου. Έχεις ξανάρθει εδώ, γιατί σε βλέπω πολύ άνετο και ξέρεις τα κατατόπια που με πάει. Ναι, σωστά. Έχω ξανάρθει άλλη μια φορά. Οπότε με το που είδα το μέρος, λέω η καλύτερη καλεσμένη για τη Σιγκαπούρη είναι η Ιλιάνα. Αφού περάσαμε πολλή ώρα κάνοντας ψώνια, πήγαμε στους όμορφους κήπους. Είχα υποσχεθεί της Ιλιάνας ότι θα ξαναπηγαίναμε το βράδυ. Το βράδυ γίνεται ένα σοου με φώτα για 15 περίπου λεπτά. Φανταστικό. Θα σε φέρω να το δεις. Να με φέρεις. Έτσι όπως τα είχα πει, έτσι και έγινε. Της ετοίμαζα μία έκπληξη. Marina Bay Gardens, δεν σε έφερα τυχαία εδώ. Γιατί με έφερες εδώ? Βλέπεις αυτά τα πολύ χρωματιστά δέντρα? Τα βλέπω. 28 μέτρων το καθένα, και είναι 18. Γιατί είναι 18? Γιατί είναι ο αγαπημένος αριθμός των Κινέζων. Κάποια δε ενώνονται μεταξύ της με γέφυρα. Μια μεγάλη γέφυρα 128 μέτρων. Καλά, έτσι με έχεις αφήσει άφωνη με όλα αυτά που ξέρεις καταρχάς και με φέρνεις και στα καλύτερα. Σε φέρνω στα καλύτερα την καλύτερη ώρα. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Όχι. Γιατί τώρα, ακριβώς 8 και 15, ξεκινάει ένα μουσικό χορευτικό που παίρνουν μέρος τα δέντρα. Θα χορέψουν τα δέντρα? Τα δέντρα δεν ξέρω αν θα χορέψουν, εμείς θα το απολαύσουμε. Εντάξει. Δες το. Το εκπληκτικό δάσος των γιγάντιων μεταλλικών δέντρων είναι πραγματικά συναρπαστικό το βράδυ. Τα φώτα ανάβουν και εναλλάσσονται ανάλογα με το ρυθμό της μουσικής. 50 ηχεία καλά κρυμμένα ανάμεσα στα φυτά πλημμυρίζουν με ήχους όλο το πάρκο, με στόχο την τέλεια ηχητική απόλαυση. Τα δέντρα σου δίνουν την αίσθηση ότι θα εκραγούν από τα πυροτεχνήματα. Το σόου διαρκεί 15 λεπτά. Ήταν κάτι το ξεχωριστό, κάτι που θα θυμόμαστε για καιρό.
Να ξέρεις ότι είναι πανούργα και αιμοβόρα, ε. Φαίνεται. Το όνειρό μου αυτό ήταν να κάνω μια οικογένεια και να είμαι από μικρή παντρεμένη και να έχω παιδιά. Κάπου στο ενδιάμεσο άλλαξα και έγινα άνθρωπος καριέρας. Λάρκι, νομίζω είναι το καλύτερο σημείο για να δει κάποιος την νυχτερινή ζωή στη Σιγκαπούρη. Καιρός θα να με βγάλεις και έξω από όλα τα βράδυ. Δεν πήγαμε και πουθενά, εντάξει. Μέσα στα παράπονα, μέσα στα παράπονα. Για το βράδυ, λέω. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κοκλώνης και βρίσκομαι στη Σιγκαπούρη. Ας επιστρέψουμε τώρα στο Singapore Flyer, τον τεράστιο τροχό, 165 μέτρων και στη συνέντευξη της Ηλιάνας. Έχω ακόμα πολλά να μάθω. Εσύ που τώρα έχεις μια πολύ αγαπημένη ανιψιά, ήδη εδώ τώρα πίσω από τις κάμερες μου λες συνέχεια για την ανιψούλα και μιλάμε, που είναι 5 ετών. Πώς αισθάνεσαι που η αδελφή σου έχει κάνει παιδί, θα σκεφτώσουν εσύ το θέμα οικογένειας, να κάνεις ένα παιδί? Θέλω να κάνω τόσο πολύ παιδιά, δηλαδή νομίζω ότι από μικρή το όνειρό μου αυτό ήταν να κάνω μια οικογένεια και να είμαι από μικρή παντρεμένη και να έχω παιδιά. Κάπου στο ενδιάμεσο άλλαξα και έγινα άνθρωπος καριέρας. Μ' αρέσει πολύ η οικογένεια, θέλω πάρα πολύ να κάνω παιδιά, αλλά θεωρώ ότι αν δεν έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που θα καταλαβαίνει πόσο πολύ αγαπάω αυτό που κάνω και αν τουλάχιστον δεν είναι και αυτός το ίδιο δραστήριος σε αυτό το κομμάτι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να καταλάβει, δεν νομίζω ότι θα βρεθώ στη θέση να δημιουργήσω οικογένεια. Νομίζω θα αργήσω ακόμα. Η οικογένεια είναι full time job, όπως είπαμε. Full time job, ναι. Αλλά νομίζω ότι σου πηγαίνει. Δηλαδή, αν κρίνω από την ανιψιά σου και πώς μιλάς για εκείνη, νομίζω ότι θα αγαπήσει πάρα πολλά τα παιδιά. Τηλεοπτικά σκέφτεσαι να κάνεις κάτι, θα σε δούμε στο. Κοίταξε, συζητάμε για το Next Model 2, ναι. Είμαι πάρα πολύ θετική. Μακάρι να ξαναγίνει και να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε και καλύτερα πράγματα για τα κορίτσια. Γιατί νομίζω ότι αυτό έγινε και λίγο βιαστικά και πάλι καλά η παραγωγή ήταν φανταστική. Το έτρεξε πάρα πολύ καλά. Θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι στο Next Model 2 αν ξαναγίνει. Αλλιώς θα δούμε, θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Ωραία, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις. Όταν κρίνεις κάποιον, φαντάζομαι όταν θα περπατάς στον δρόμο, δεν κρίνεις το τι φοράει ο άλλος. Δεν ασχολούμαι καν, όχι, όχι. Με τις φίλες σου. Όχι, δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα καθόλου. Η πιο καλοντημένη στην ελληνική τηλεόραση για σένα, ποια θα μπορούσε να πεις ότι είναι? Η Τατιάνα Στεφανίδου. Η Τατιάνα. Ναι, μου αρέσει. Το πολύ κομψή. Και η πιο κακοντημένη. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Δεν σημαίνει ότι δίνεται σαν κλόν, μπορεί να μην προλαβαίνει να τα συνδυάσει. Ποια θεωρείς ότι δεν περιποιείται περισσότερο όσο πρέπει την εμφάνισή της? Και από ξένες τα άλλα. Προσπαθώ να σκεφτώ, γιατί όλοι ξέρεις όταν βγαίνει τηλεόραση, περιποίησε τον εαυτό σου. Ποια είναι απεριποίητη? Δεν ξέρω, δεν μπορείτε κάποια. Από το παγκόσμιο καμία? Όχι, από παγκόσμιο είναι ακόμα πιο ωραίες και περιποιημένες. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, η Ηλιάνα Κανέλη, σου αρέσει το τίσιμό τη? Μ' αρέσει, είναι η Ηλιάνα Κανέλη. Δηλαδή, αυτή πιάνει το στυλ. Ναι. Λοιπόν, είχε βγει η Καγιά και είχε πει η Βίκη ότι η Ηλιάνα είναι πάρα πολύ καλό εμπορικό μοντέλο. Έχει ζήσει το bullying σχετικά, ότι ξέρει, δεν ξέρω, υπάρχει ο διαχωρισμό στα μοντέλα, εσύ είσαι μόδα, πασαρέλα, εσύ είσαι εμπορικό. Εννοείται. Έχω πέρασει από το στάδιο τη μόδα και είμαι πλέον εμπορικό μοντέλο. Έχει πολύ δίκιο σε αυτό η Βίκη. Χαίρομαι. Μένα αυτό ήταν ο σκοπό μου. Αργά ή γρήγορα να καταλήξω εκεί. Σε έχει αντιμετωπίσει κάποιος λίγο πιο περίεργα λέγοντας ότι εντάξει, μωρέ, είναι εμπορικό μοντέλο, δεν είναι τόσο. Συνέχεια, τίτλ. Συνέχεια. Συνέχεια, ναι. Και ναι. Εσύ πώς θα την τράβει? Πώς με απασχολεί, ξέρω πολύ καλά ποια είμαι και τι κάνω. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, φαντάζομαι θα γίνανε πάρα πολλά ξαγυρίσματα από πίσω που δεν είδαμε εμείς. Ναι, ατελείωτες όλοι. Υπάρχει κάποια στιγμή που ξεχωρίζεις, κάτι που έγινε που για σένα, ρε παιδί μου, θα το θυμάσαι για πάντα? Θυμάμαι αρκετές στιγμές. Στο τραπέζι, αλλά και το τελευταίο επεισόδιο που δεν το έχω δει. Επίτηδες. Δεν το έχω δει επίτηδες ακόμα, γιατί το έζησα τόσο έντονα και τόσο ωραία που δεν θέλω να δω πώς φαινότανε. Θέλω να θυμάμαι τη δική μου. Να έχω τη δική μου ανάμνηση. Γελούσαμε πάρα πολύ στα backstage με τη Genevieve και την Έλενα. Και θυμάμαι επίσης το τραπέζι συνέχεια, όπου γιατί ανάμεσα στον κύριο Σκολό και τον κύριο Μπράτη, άκουγα τόσα αστεία πράγματα. Στέλνανε πολλές φορές μηνύματα στον κύριο Σκουλό.
και τα είχε στο ρολόι του. Οπότε μία φορά το είχε ξεχάσει και χτύπησε το ρολόι του. Και του λέω: καλά, του λέω, δεν έχετε κλείσει το ρολόι σας. Του λέω: έχουμε γύρισμα. Και μου λέει: κοίτα τι μου στείλανε. Και είχαν στείλει ένα μέμε με μένα και ένα καχαρία που χαμογελάμε και οι δύο. Γιατί στη συνέντευξή σου στον Αρναούτογλου μιλάγατε στο κριτικό, υπήρχε μια απόσταση ή τι ήταν? Όχι, τον κύριο Αρναούτογλου τον γνώρισα τη στιγμή που μπήκα στο σετ. Μπαίνω μέσα, γνωρίζω έναν άνθρωπο αρκετά μεγαλύτερο από μένα, πολύ σεβαστό στο χώρο, πολύ μεγάλο παρουσιαστή. Είμαι και σαν άνθρωπο. Δεν του μιλάω στον ελληνικό, δεν είναι φίλο μου. Δεν σου έδωσε αυτή την οικειότητα. Μου την έδωσε και του είπα ότι μπορεί να μου μιλήσει στον ελληνικό, εννοείται, είμαι αρκετά νεότερη, αλλά να μου επιτρέψει να μιλάω στον πληθυντικό γιατί έτσι αισθάνομαι. Καταλαβαίνω γιατί να είναι περίεργο αυτό. Δηλαδή, από πότε η ευγένεια είναι περίεργη και είναι λάθο. Είναι λίγο περίεργο τηλεοπτικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι περίεργο. Ένας άνθρωπος μεγαλύτερό σου. Υπάρχει ένα σεβασμό. Δηλαδή πρέπει να καταπιέσω, ας πούμε, εγώ τον εαυτό μου και να μην έχω επιλογή επειδή είναι περίεργο για κάποιον άλλον. Όχι, αλλά θεωρώ ότι ο Γρηγόρης συγκεκριμένα είναι και ένας άνθρωπος που είναι έτσι πολύ δοτικός. Και σε κάνει να αισθανθεί πολύ. Ναι, αισθάνθηκα πολύ άνετα και μετά καθίσαμε και μιλήσαμε. Μα δεν είναι ότι δεν αισθανόμουν άνετα. Είναι ότι ήταν θέμα σεβασμού. Δεν ξέρω, τον έβλεπα λίγο πιο μακριά μου. Έχει ζήσει ποτέ κάτι από έντονο φλερτ από κάποιο θαυμαστή σου που να σε φέρει σε δύσκολη θέση? Από θαυμαστή, όχι. Από κάποιον που να δουλεύει μαζί? Ναι, από κάποιον να δουλεύω μαζί, ναι. Μου το έχουν πει. Μου έχουν ζητήσει να βγούμε, αλλά δεν ήμουν διαθέσιμη εκείνη την περίοδο. Εντάξει, αλλά το να σου ζητήσω να βγούμε μαζί δεν είναι κάτι που έχει ζητήσει. Δεν με έχει φιλτάρει κανείς, δεν με έχει πιέσει κανείς και γενικά είμαι άνθρωπος, αν θα με δεις περισσότερο, που δεν αφήνω περιθώρια. Δηλαδή, μπορεί και να είμαι ελεύθερη και να φέρομαι σαν να είμαι πιασμένη. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Ναι, αλλά θεωρείς ότι πρέπει να δώσεις περιθώρια για να γίνει κάτι? Μερικοί τα παίρνουν μόνοι τους. Υπάρχουν άνθρωποι που τα παίρνουν μόνοι τους. Δεν μου έχουν τύχει αυτοί οι άνθρωποι. Μάλλον είμαι πολύ σκληρή και για αυτούς. Λοιπόν, στο εξωτερικό τώρα, όταν δουλεύεις, πώς είναι, ποια είναι η διαφορά τη δουλειά σου, να κάνεις την ίδια δουλειά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δηλαδή η φωτογράφηση? Ναι. Όταν φωτογραφίζεις για μια ελληνική εταιρεία, ναι, σε σχέση με μια φωτογράφηση στην Αμερική, ποια είναι η διαφορά? Κοίταξε, στην Αμερική σε μια φωτογράφηση υπάρχει μια παραγωγή που έχει κανονίσει τα πάντα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να είμαστε εκεί 9 η ώρα, θα ξεκινήσουμε, θα φάμε πρώτο πρωινό, θα κάνουμε make-up, μαλλιά, ξεκινάμε την πρώτη φωτογραφία γύρω στις 10.30 με 11. Μία ώρα σταματάμε για lunch, 5 ώρα έχουμε τελειώσει. Ενδιάμεσα είναι όλα τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Απλά είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα που σου τα φτιάχνει όλα, που είναι όλα τέλεια, που δεν ξεφεύγει κανένας, που δεν φεύγει κάποιος να πάει να κάνει ένα τσιγάρο, που δεν πίνει κάποιος ένα καφέ κάπου. Δεν πάει να πιει καφέ σε κεφάλι. Δεν μπορείς να φύγεις. Δεν μπορείς. Ναι, αυτό όμως σου κοίταξε, είναι και λίγο ωραίο. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Είναι λίγο άναρχο. Εμείς δεν τα θέλουμε. Εμείς έχουμε την κουλτούρα μας κι εμείς. Ενώ στην Ελλάδα είναι πάμε, το βγάζουμε. Στην Ελλάδα πάμε και όλοι μαζί. Δεν είναι ότι φεύγει κάποιος. Φεύγει ένας, φύγαν όλοι. Θα μπορούσα να παρατήσει το μοντέλο για να κάνει τηλεοπτική καριέρα? Γιατί εγώ νομίζω ότι το έχει κιόλα. Θα σου πω όχι, γιατί προσπαθώ να γίνω λάστιχο κυριολεκτικά για να προλάβω να πηγαίνω και στην Νέα και να γυρνάω εδώ, να τα κάνω όλα. Οπότε δεν είμαι έτοιμη να το αφήσω, γιατί δεν με έχει αφήσει ούτε αυτό. Θεωρώ όταν κάτι σου πηγαίνει, είναι καλό να μην το σταματά όταν είναι κάτι. Έχει εξέλιξη. Όταν φτάσει σε κάποια στιγμή στο πικ και πει: OK, έφτασε μέχρι εδώ, μετά έχει κάτι φορά, εκεί είναι ώρα να φεύγει. Όταν ακόμα εξελίσσεσαι, δεν υπάρχει λόγο να σταματήσει. Όταν είσαι μακριά από την Ελλάδα, τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο? Το φαΐ. Το φαΐ. Ναι, το φαΐ. Μετά. Το σπίτι μου, η μαμά μου. Δεν είναι η ανιψιά πρώτη? Θα σου πω. Ναι. Η ανιψιά μου είναι πρώτη. Αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει και το ξέρει αυτό μόνο η αδερφή μου, είναι ότι η ανιψιά μου είναι η δυναμία μου γιατί είναι κομμάτι της αδερφής μου. Η αδυναμία της ζωής μου είναι η αδερφή μου. Έχω πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να μην δω τη μαμά μου, αλλά θα δω την αδερφή μου σίγουρα. Άρα γι' αυτό είναι. Άρα γι' αυτό είναι έτσι η σχέση αυτή. Είναι της αδερφής μου το παιδί που είναι δύο φορές παιδί μου και 10 μου σου πω. Και... Η αδερφή σου έπαιρνε τηλέφωνο να σου πει: Έλα, Λιλιάνα, είσαι λίγο αυστηρή τώρα με αυτή την παίκτη για σου. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα. Όχι, με έπαιρνε ο μπαμπάς μου να ρωτήσει με τους φίλους του ποια θα φύγει, ποια θα μείνει. Η αδερφή μου με ρώτησε μία φορά κάτι και της είπα ότι δεν επιτρέπεται να ρωτάς και να μιλάς. Το σεβάστηκε κατευθείαν, δεν ξαναρώτησε ποτέ. Ο μπαμπάς μου το κατάλαβε ποτέ, συνέχιζε. Με πήρε ακόμα και πριν τον τελικό και οδηγούσα και όλο αυτό. Του λέω: οδηγώ, του λέω: Είναι λίγο επικίνδυνο να σου μιλήσω. Του λέω: Συμβαίνει κάτι. Ποια θα βγει, μου λέει η νικήτρια μου. Είμαστε με τα παιδιά στο καφενείο. Και λέω: Είσαι από την Πάτρα, Είμαι από την Πάτρα.
Εκεί μεγάλωσε. Εκεί μεγάλωσα. Και πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, για πες μου. Πολύ ωραία ήταν. Τότε ξέρεις, παίζαμε ακόμα στις γειτονιές, είχαμε ένα κλειστό αδιέξοδο και παίζαμε όλα τα παιδιά μας, ήταν γύρω στα 15 παιδιά. Είχα τις φίλες μου, είχα τους φίλους μου, πιο πολλά αγόρια η αλήθεια είναι. Κάναμε ό,τι μπορούσα να φανταστείς. Κρατάς επαφές με τα παιδιά από την Πάτρα. Ναι. Κρατάω επαφές και με τα παιδιά από τη γειτονιά μου και με τους φίλους μου του σχολείου. Τι σου λένε όταν πηγαίνεις στην Πάτρα, γιατί ξέρω πως είναι η επαρχία, είναι λίγο διαφορετικά. Ισχύει, αλλά δική μου φίλη, επειδή δεν έχουμε χάσει ποτέ επαφή στο ενδιάμεσο, δεν είναι ότι με είδανε κάποια στιγμή, ήμασταν μαζί με το κόκκι και μετά με είδανε ότι έγινα μοντέλο στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε συνέχεια, ειδικά με τους κολλητούς μου από το Λύκειο και το Γυμνάσιο, έχουμε και γκρουπ στο WhatsApp. Είχες μεγάλο έρωτα στο σχολείο. Εννοείται. Ναι, αυτός μιλάτε τώρα. Μιλάμε, ναι, αλλά το κεφάλι του. Ναι, χτυπάει το κεφάλι στο τοίχο και λέει τι έχασα. Α, δεν νομίζω. Είμαστε πλέον πολύ, είναι σαν οικογένειά μου, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Και ήρθε η ώρα να επισκεφθούμε το ζωολογικό κήπο της πόλης, που δίκαια φημίζεται ως ο καλύτερος κήπος τροπικού δάσους στον κόσμο. Ζωολογικός κήπος Μαντάι. Έχω να σε πω fun fact. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ σε ζωολογικό κήπο. Φοβάσαι τα ζώα. Δεν ξέρω. Επειδή δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή με. Ποτέ, δεν έχει δει φίδι. Με είδη προς εξαφάνιση, όχι. Φίδι έχω δει, εντάξει. Όχι από πολύ κοντά. Δηλαδή είναι άλλο να πας να το δεις μόνο σου. Και άλλο να το δεις ξαφνικά. Τα φοβάσαι, ή εντάξει. Κοίταξε, στα ξαφνικά είμαι πολύ δυνατή. Τώρα εδώ θα δείξει, γιατί ξέρεις, είμαι και λίγο. Περιμένω τι θα δω. Θα δούμε. Εσύ τα φοβάσαι. Εγώ. Συχαίνομαι τα φίδια, ωραία. Τα ποντίκια. Εντάξει. Και δεν μπορώ και τα πουλιά να σου κάνω αυτό το κτσακτσακ με τα φτερά πάνω σου. Α, μα είσαι μέσα στη φύση μου εδώ. Ναι, είναι τέλεια, είναι τέλεια. Νομίζω μέσα στη ζούγκλα. Βοηθάει ακριβώς γιατί είναι τροπικό δάσος. Τι λες να δούμε πρώτα, τι μας περιμένει. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά μαϊμουδάκια. Μας κλέψουν τίποτα. Ακριβώς, είναι κλεφτρόνια. Ανά, μαύροι χιβατζίδες, δεν έχω ξανά. Ναι, λέγονται spider. Spider ναι. Monkeys. Πόπο τέλεια είναι. Εντάξει, 28 στερέματα, ζωολογικός κήπος. Τα καλύτερα με έφερες. Χτίστηκε τον Ιούνιο του 1973. Πρόσφατα. Και εξοδέψανε νομίζω 9 εκατομμύρια για να το φτιάξουν. Oh. 315 είδη. Και έχει ήδη προς εξαφάνιση. 16%. Wow. Από όλα αυτά είναι ήδη προς εξαφάνιση. Βέβαια, κοίτα τις ρακοτάκους μόνο, τους λυπάμαι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν σκεφτείς ότι εδώ τους προσέχουν, και ότι κάποιοι τους κάνανε γούνα, όπως ο Μιγκλέρ. Θυμάσαι αυτές οι γούνες ναι. Μεγάλες. Είσαι και στη μόδα. Είμαι και στη μόδα, τα θυμάμαι αυτά. Εντάξει, ευτυχώς έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Τι όμορφα που είναι όμως, Α, μην τα ταΐζεις, λέει. Α, όχι, ναι, μην τα ταΐζουμε. Λοιπόν, οι ουρακοτάγκοι μοιάζουν πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Είδες τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό, ναι, είναι που σαν μοιάζουν και σαν τα δικά μου. Ω, κοίτα τον. Καλοτέλειος, Πρώτη φορά βλέπω έτσι από κοντά, ξέρεις. Κρίμα που δεν είναι εδώ. Πιο κοντά και μας, σου λέει, τι είναι, τι είναι αυτοί τώρα εδώ που με κοιτάνε. Περίεργο είναι το δέρμα του, Μπορεί να περιμένει να τον ταΐσουμε τώρα, καταλαβαίνεις. Τι ωραία ειρηνό κερί. Πολύ ωραία. Αυτός έχει δύο κέρατα. Γιατί? Δεν είναι κερατωμένος, απλά είναι από την Ασία. Ξέρεις ότι έχει μήκος 3,5 μέτρα και ύψος 1,5. Ξέρεις πόσους μήνες χρειάζεται να κυοφορήσει μια ειρηνοκερίνα για να βγει ένα μωράκι. 15. Σωστά. Και από πού βγαίνει το όνομα ειρηνόκερος? Από την ελληνική λέξη. Ειρηνό. Κέρατο. Κέρος. Σωστά. Πάμε. Εντάξει, δέστες. Πονέμορφες είναι. Οπό. Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτή η ηρεμία που σου αποπνέει. Ναι, μέχρι να πας κοντά. Το τζάμι προστασίας. Να μην πλησιάσει εδώ πέρα. Δηλαδή, τι ωραίες και οι ηρεμίες που φαίνονται κοντά. Έρχεται. Κοίτα με τη χάρη περπατάει, έτσι. Να, τρέχει. Wow. Σαν ελαττήριο πετάει. Και οι ζεύρες είναι πάρα πολύ ωραίες. Ναι. Ξέρεις, πάντα φορούσαμε τις ζεύρες. Τι? Είναι άσπρες μαύρες ρίγες ή μαύρες με άσπρες ρίγες. Είναι νομίζω και τα δύο και είναι και 200 κιλά περίπου, οπότε
μικρό κεφαλάκι, πολλές ραβδόσεις. Ναι. 2 μέτρα, κάπου περίπου 2 μέτρα στο μήκος. Γεννάνε κάθε 11 με 13 μήνες. Ναι, περίπου. Τόσο διαρκεί μια εγκυμοσύνη, ένα θηλαστικό. Κοίτα πώς είναι, πόσο μικρές. Περίμενα πιο μεγάλες σουρικάτες. Και φαίνονται γλυκούλες. Μπίμπο! Τι βάψες. Ναι, δεν σε νάμενο, μπορείς για το φωνάκι. Θα έρθει η Λε. Έλα, σε κατάλαβε. Μπίμπο! Είναι ο ή η Μπίμπο. Είναι ουδέτερο, δεν έχει φίλο. Εντάξει. Είναι παφάγα, τρώνε τα πάντα. Φίδια, σκορπιούς, έχουν ανοσία στο δελτήριο. Ενδιαφέρον. Πού τα βάζουνε, μια σταλίτσα είναι. Κοίτα, όμως σηκώνονται στα 2 πόδια. Αυτό είναι το χαρτιστικό. Ναι, ναι, ναι. Α, κοίτα, 2 που θα κοντά. Μπίμπο! Μπίμπο! Α, ναι, έλα, Μπίμπο! Είδε, σε ακούει. Τέλεια είναι, πολύ γλυκούλια είναι. Πάει ο Μπίμπο, μας άφησε. Έκανε φίλους, δεν ασχολείται μαζί μας. Βρισκόμαστε στα λιοντάρια, στο βασιλιά των ζώων. Χέτι, βλέπεις εδώ, έτσι. Τα αρσενικά. Τα θηλυκά όμως. Τίποτα. Είναι έτσι λίγο πιο έλεγκα. Εντάξει, είναι πιο μαζεμένα, πιο chic. Φτάνουν όμως και τα 180 κιλά. Εντάξει, πρέπει να έχουν έτσι κάποιο βάρος και να έχουν ένα απόθεμα, γιατί τι είπαμε ότι κάνουν. Κυνηγάνε. Λοιπόν, εγώ να πω όμως ότι συνήθως δεν τρώνε ανθρώπους, δεν τους κυνηγούν. Συνήθως. Ναι. Δεν ξέρω, λες να έχουμε τίποτα. Κοίταξε, νομίζω το συνήθως υπάρχει γιατί στη φύση και που μένουν σαβάνα δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι. Αλλά άμα προφανώς πετύχουν. Ξεστή. Ώρα τώρα. Διάβασα πρόσφατα ένα άνθρωπο που ήταν μια τουρίστρια και την έφαγαν. Έχω αρχίσει και υδρώνω, νιώθω κάπως περίεργα. Ναι, γιατί κάπου εδώ έγινε. Δεν ξέρω, ναι, εσύ φοβάσαι. Όχι. Εγώ κάτι βλέπω, τρέμουν τα πόδια σου. Πάμε! Και βόλτα με τρενάκι. Στα καλύτερα, τι να πω πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω πια. Τα οποία είδες και τα τρενάκια είναι σχεδιασμένα απ' έξω, γραφισμένα. Ναι. Σαν ζώα για να ταιριάζει με το περιβάλλον. Α! Χιμπατζή. Κι άλλο. Τι άλλο θα βρούμε, λες. Να, να κοιτάς. Και αυτή η τεχνητή λίμνη, κοίτα τι ωραία που είναι, τι όμορφη θέα. Έχει πάρα πολλά βέβαια να κάνει. Κοίτα ωραία που έχει πράγματα για τα παιδιά. Να ξέρεις ότι είναι πανούργα και αιμοβόρα, ε. Φαίνεται, τη βλέπω. Νομίζω είναι γύρω στα 200 κιλά. 1 μέτρο περίπου φαίνεται να είναι. Και μπορεί να κάνει τα πάντα για να σε φάει. Να δες. Τώρα γιατί το ξύπνησε τα το άλλο φεύγει, δεν θέλει καθόλου να ασχολείται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει να του κάνει πατητή. Ναι, θέλει να παίξουν, βαρέθηκε. Έχουν όμως, ξέρεις, αυτό το ύφος, πολύ... Νομίζω είναι λίγο πολύ πιο... τρομακτικό. FG's ο ένας. Ναι, ναι. Το βράδυ κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα δίπλα στο ποτάμι μέχρι την πιο πολυσύχναστη περιοχή, το δημοφιλές Clark Q, που πήρε το όνομά του από τον δεύτερο αποκιακό κυβερνήτη. Clark Q, νομίζω είναι το καλύτερο σημείο για να δει κάποιο τη νυχτερινή ζωή στη Σιγκαπούρη. Καιρός ήταν να με βγάλεις και έξω βόλτα βράδυ. Δεν πήγαμε και πουθενά, εντάξει, μέσα στα παράπονα. Για το βράδυ λέω. Εντάξει, όλη τη μέρα γυρνάμε. Έχεις δίκιο. Ούτε τζετλάκ, τίποτα αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, πώς θα καταφέρνεις. Δεν ξέρω. Όταν δεν κοιμάμαι το βράδυ. Από την Αμερική στην Αθήνα δεν έχεις καθόλου. Όχι, όχι. Όταν πηγαίνεις εκεί, λίγο ξυπνάς 3 το πρωί. Έχω συνηθίσει. Ξυπνάω, όχι, γιατί είναι έτσι πτήσεις που βολεύουν. Ας πούμε τώρα το βράδυ, όσο κοιμάστε, δουλεύω. Τι κάνω, και μετά το παίρνω σερί. Κορίτσι. Πάμε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά τα σοκάκια. Ξέρεις, όλα αυτά τα μικρά σπιτάκια έχουν μέσα μπαράκια με διάφορα είδη μουσικής και φαγητάκια. Βάτρα, χοριζότο. Σ' αρέσουν τα περίεργα φαγητά. Όχι, αλλά μπορώ να το δοκιμάσω, δεν θα σου πω όχι. Μαζί σου, παραδέχομαι. Πάμε.
Λοιπόν, ξέρεις ότι οι περισσότεροι είναι Κινέζοι. Το παρατήρησα. 77% του πληθυσμού της Σιγκαπούρης είναι Κινέζοι, ωραία. 14% είναι Μαλαισιανοί και 8% Ινδοί. Τέλεια. Και λατρεύουν τα gadget. Τα λογικό το βρίσκω εδώ που είμαστε, σε αυτή τη μεριά του κόσμου. Ναι, αλλά και το καλό φαγητό, τα καλά εστιατόρια. Αυτό και εμάς δεν μας αρέσει. Σίγουρα, όσο για το επόμενο που θα σου πω, είναι σαν να είμαι στην Ελλάδα νιώθω. Τι. Έχουν άποψη για τα πάντα. Μπορεί να σχολιάσουν το ποιος είναι ο καλύτερος πολιτής μέχρι το τι ψώνια θα κάνουν. Κουτσομπολιό δηλαδή. Περίπου. Mm. Την περίοδο των εκτόσεων γίνεται χαμός. Φρενίτιδα. Δεν υπάρχει καμία εγκράτεια. Τρέχουν να πάρουν ό,τι βρουν. Πατάει ο ένας τον άλλον, αρπάζει το ρούχο, χαμός. Τους καταλαβαίνω λίγο. Από την άλλη, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα το έκαναν αυτό, να ξέρει. Δεν θα ψώνιζες έτσι, γιατί. Θα ψώνιζες εκτός, αλλά όχι έτσι. Γιατί. Δεν μου αρέσει να. Θα παρατούσες, ας πούμε, την επιλογή σου. Δεν θα πήγαινα καν να με έχει πολύ κόσμο, ναι. Μου αρέσει να ταλαιπωριέμαι. Ιντερνετ. Αυτό, έχουμε προχωρήσει μπροστά. Έχουμε καθόμαστε στο σπίτι μας, φτιάχνουμε ένα καφέ. Τα παίρνει όλα. Συμφωνώ. Η Λιάννα μου το ίδιο κάνω και εγώ. Βαριέμαι τόσο πολύ να ψώνει στα μαγαζιά. Έτσι, εννοείται, θέλω και τη γνώμη σου. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Κοκλώνης και βρίσκομαι στη Σιγκαπούρη. Την τελευταία μας μέρα δεν θα μπορούσαμε να μην περάσουμε από την πιο αριστοκρατική γειτονιά, την πολύχρωμη Emerald Hill. Πολλά από τα σπίτια εδώ διαθέτουν κινέζικη μπαρόκα αρχιτεκτονική. Τα περισσότερα χτίστηκαν τη δεκαετία του 10 και του 20. Ο δρόμος ήταν γνωστός για τις φυτείες μοσχοκάριδων, που όταν οι καλλιέργειες καταστράφηκαν το 1860, εγκαταστάθηκαν απόγονοι πλουσίων Κινέζων εμπόρων. Σήμερα παραμένει μια πολυτελής γειτονιά, που το κάθε σπίτι κοστίζει 7 εκατομμύρια δολάρια προς πώληση και περισσότερα από 12.000 δολάρια το μήνα για ενοικίαση. Η Σιγκαπούρη είναι μια συναρπαστική πόλη και έχει πάρα πολλά να δει και να κάνει κανείς. Είναι κάτι παραπάνω από μια καθαρή σύγχρονη πόλη με καλές συγκοινωνίες και νόστιμο φαγητό. Και για μένα και για την Ηλιάνα δεν έφτασαν οι μέρες για να τη χαρούμε έτσι όπως τις αξίζει. Δυστυχώς έφτασε αυτή η ώρα που σε κάθε επεισόδιο έχω. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Πρέπει να κλείσουμε το επεισόδιο. Εντάξει, λοιπόν. Να τελειώσει αυτό το μαγευτικό μας ταξίδι και να επιστρέψουμε σπίτι. Άρα εδώ, στο δρόμο που είναι η πιο επώνυμη οίκη μόδας και τα μεγαλύτερα και πιο ακριβά καταστήματα. Αλλού με πήγες και ψώνησα όμως. Εισέφερα στο τέλος εδώ, επίτηδες, είχα λόγο. Για να μην έχουμε πολλή ώρα, ξέρεις, να πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Θέλω να μου περιγράψεις με μία λέξη πώς σου φάνηκε η Σιγκαπούρη. Φουτουριστική. Φουτουριστική. Ναι. Με ενδιαφέρον λέξη. Λοιπόν, από τη φουτουριστική Σιγκαπούρη, λοιπόν, καλό σας βράδυ. Βρισκόμαστε στην Κουάλα Λουμπούρ, στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Μαλαισίας. Νικολέτα! Νίκο! Καλώς ήρθες στην Κουάλα Λουμπούρ. Λες, βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαι ήδη πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω πάθει πλάκα. Very good. Challenge time. Είναι ίσως για μένα το ομορφότερο σημείο του show. Θα είναι και για μένα. Δεν ξέρω, πάντως θα δοκιμαστείς. Κάποιος συγκεκριμένος έβαζε λόγια στο Λιάγκα. Ξέρω λοιπόν ότι εδώ και 6 μήνες είσαι σε σχέση με τον Γιώργο Μαυρίδη. Κάποια στιγμή είχες μια σχέση με τον Χολίδη. Και μαθαίνω λοιπόν. Καμία, δεν περίμενε, το ήξερα. Περίμενε. Δεν το ήξερα. Δεν είναι αλήθεια δηλαδή.
Το κέρατο το ανέχεσαι, θα το συγχωρούσες. Καλύτερα να μην το μάθω. Αν το μάθεις... Δεν θα το συγχωρούσα, όχι. Ήρθαμε και στην πόλη που τρατζάγια. Υπέροχα. Θα πάμε παντού. Θα πάμε σε πάρα πολλά, γιατί αφού έχω μία τόσο όμορφη γυναίκα καλεσμένη, θέλω να της δείξω και πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Τα πιο διάσημα μαγαζιά του κόσμου βρίσκονται εδώ. Και τα μεγαλύτερα, ανάλογα με τον Νίκο, γιατί έχω πάει και στην Ευρώπη, αλλά δεν έχω δείξει εγώ τετραόροφα. Na 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 na